στα δημοσιεύματα που λένε ότι δεν τηρήθηκε κανένας από τους περιβαλλοντικούς όρους της κοινής απόφασης των 5 υπουργών, ώστε να δοθεί η άδεια χρήσης νερού από τις πηγές της Συμφαλίας, απαντά ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός. Και κλήθηκε μάλλον και ο εισαγγελέας, από ό,τι άκουσα, κάποια κόμικο τραγικά. Εγώ για την ενημέρωση εδώ των Ελλήνων, θα έλεγα, γιατί δεν αφορά μόνο τους Κορίνθιους, θα ήθελα να δηλώσω ότι όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Αττικής τροφοδοτείται από νερό που έρχεται 200 με 300 χιλιόμετρα μέσα από ανοιχτά κανάλια, σαν αυτά που έρχεται εδώ για πότισμα στο ναό Σάκνα, ξέρετε. Απάντα δείτε. 200-300 χιλιόμετρα, και επίσης υπάρχουν χιλιάδες στρέμματα, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, λίμνες, που και αυτές είναι ένα κομμάτι του συστήματος τροφοδοσίας με νερό της πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής του νομού Αττικής. Και όχι μόνο. Τώρα κάποιοι διαπίστωσαν με μεγάλη σοβαρότητα ότι το μέτωπο των πηγών δεν φυλάσσεται. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα μέτωπο 470 μέτρα. Από αυτό το μέτωπο η Κόρινθος εκμεταλλεύεται για την τροφοδοσία της περίπου ένα μέτωπο 60, 70, 80 μέτρα. Δυστυχώς για κάποιους, κάποιοι μάλλον έχουν μπερδέψει τα πάντα. Ακόμα και τα ψάρια που είναι δίπλα τις πέστροφες, οι οποίες ξέρετε είναι πολύ ευαίσθητες. Και αν ψοφήσει κανένα, θα ειδοποιηθούμε όλοι στην Κόρινθο και θα σταματήσει η υδροδότηση της πόλης. Δεν κατανοούν ότι μέσα από ένα ρεπορτάζ υπάρχουν οι ίδιοι αυτονερούνται πολλές φορές. Και βεβαίως θα πρέπει να εξηγήσουν κάποια στιγμή, μήπως θα πρέπει να συλληφθούν όλοι οι πρωθυπουργοί μέχρι τώρα που επέτρεψαν να τροφοδοτείται ο νομός Αττικής με αυτά τα ανοιχτά δίκτυα λιμνών, καναλιών, που δεν έχουν καμία προστασία. Δεν είδαν να φρουρούνται ούτε από αστυνομία, ούτε από στρατό. Από την άλλη, εμείς, να ξέρετε, για άλλη μία φορά, χειριζόμενοι με υπευθυνότητα το θέμα της ιδιωτικής πόλης Κορίνθου, λέμε ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα, τα πάντα. Το δίκτυο είναι φυλασσόμενο στο μέγιστο βαθμό. Έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν στο πεδίο βολής, το δεγιστήριο να είναι πλέον κλειστού τύπου από ανοιχτού τύπου, όπως κατασκευάστηκε. Όλη η αγωγή είναι ασφαλισμένη. Έχουν βελτιωθεί όλοι οι χώροι από το σημείο που γίνεται η υδρομάστευση μέχρι και τον τελικό καταναλωτή, μέχρι το σπίτι στον πολίτη. Από και πέρα πιστεύω ότι κανείς, μα κανείς, δεν θα πάρει σοβαρά αυτές τις κραυγές που ακούγονται, που άλλους στόχους έχουν, άλλα συμφέροντα εξυπηρετούν. Πολιτικά, εταιριών ενδεχόμενα, που κάποιοι έχουν μάθει όλα αυτά τα χρόνια να τα διαχειρίζονται με επιτυχία, θα έλεγα. Αυτή τη φορά όμως δεν θα υπάρξει επιτυχία. Ο Δήμος Κορινθίων κάνει καθημερινές αναλύσεις και όσον αφορά το μικροβιακό φορτίο και όσον αφορά τη χημική ανάλυση του νερού. Έχει ένα δίκτυο 65 χιλιόμετρων, έχει δεξαμενές τεράστιες 7.500 κυβικά μέτρα. Ό,τι και να γίνει, είναι εξασφαλισμένη η υγεία και ο τελευταίου συνδημότης μας και της τελευταίας συνδημότησάς μας. Δηλαδή, όλοι εμείς που πίνουμε νερό από τη Συμφαλία, από πηγές και αυτά, δεν είναι κατάλληλο? Τι είναι κατάλληλο, είναι? Οπότε να πούμε και στον κόσμο, υπάρχει ολόκληρη διαδικασία που φτάνει το νερό. Συγγνώμη, αυτά θα τα πει ο Δήμαρχος Κορινθίων, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, αυτοί που έχουν και την ευθύνη, που έχουν ήδη ανακοινώσει μετά την χρήση νερού που πήρε η Κόρινθος στο τελευταίο διάστημα. Είναι κατάλληλο. Αυτοί που κάνουν τις αναλύσεις, αυτοί κάνουν τα πάντα. Να έχουν εμπιστοσύνη στη σημερινή Δημοτική Αρχή όλοι οι Κορίνθιοι και όλες οι Κορίνθιες. Θα συνεχίσουμε με υπευθυνότητα να χειριζόμαστε το θέμα του νερού. Και έχουμε πάρει και άλλα μέτρα που δεν είναι ανακοινώσιμα σήμερα, που αφορούν την προστασία των πηγών
Και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε και στο επόμενο διάστημα. Και μια που βλέπω και εδώ δίπλα τον Δήμαρχο της Τυμφαλίας, τον Κώστα Τολέγκα, έχω να πω το εξής. Εμείς κινούμεθα μόνοι μας την κατεύθυνση να υπάρξει προστασία των νερών στην περιοχή της Τυμφαλίας. Υπάρχουν επαφές και με την περιφέρεια Πελοποννήσου για χρηματοδοτήσεις συγκεκριμένων έργων που θα αναβαθμίσουν το οικοσύστημα όχι μόνο της λίμνης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Κάποιοι άλλοι ανεύθυνα τους αρέσει κάπου κάπου να ρίχνουν φωτοβολίδες νομίζοντας ότι από τον Κρότο και τη Λάμψη θα φοβηθούμε. Η Δημοτική Αρχή αταλάντευτα συνεχίζει το έργο της, ένα έργο για το οποίο θα δικαιωθεί στις εκλογές του Νοέμβρη.